Καλώς ορίσατε στο φτιάξω μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Έχουμε πάλι σήμερα το όνομα μας από τη Wool and the Gang. 100% μαλλί. Πολύ ζεστό, πολύ αφρά το όνομα. Κάνουμε λοιπόν ένα λαιμό σε πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Νομίζω είναι από τις αγαπημένες μου αυτή η απόχρωση. Εύκολο σχεδιάκι με ένα μικρό κολπάκι. Για να κάνει αυτά εδώ τα μικρά, χειαστεί πάρα πολύ απλή φλέξη. Θα δείξουμε πολύ αναλυτικά σε λίγο. 100% μαλλί λοιπόν. Από τη Wool and the Gang. Magic Mint. Το χρώμα του 200 γραμμάρια, περίπου 80 μέτρα. Πολύ ωραίο, πολύ αφράτο νήμα. Και για να ξεκινήσουμε, έχουμε το δεκάρι βελονάκι μας. Μεγάλο φυσικά για το χοντρό μας νήμα εδώ. Έχουμε τη μεζούρα μας για να μετρήσουμε μετά την περίμετρό μας. Θα το κλείσουμε από την αρχή, όχι στο τέλος. Κάνουμε λοιπόν μία αλυσίδα αρκετά μεγάλη. Να δούμε πού έχουμε φτάσει. Δεν νομίζω να έχουμε φτάσει ακόμη στην περίμετρο που θέλουμε, απλά για να έχουμε μια ιδέα. Θέλουμε μια μακριά αλυσίδα, όση περίμετρος που θέλουμε να φτάσουμε, περίπου λογικά γύρω στα 60 εκατοστά, 55-60 εκατοστά εκεί. Να δούμε, έχουμε φτάσει στα 50. 6. Οπότε νομίζω με κανένα δυο γαϊτανάκια ακόμα η αλυσίδα μας θα είναι έτοιμη. Νομίζω μας είμαστε μια χαρά. Οπότε γυρνάμε την αλυσίδα μας, είπαμε να είναι στην ίδια ευθεία, να κοιτάνε αυτά τα μικρά προς τα πάνω. Και τώρα θα τα ενώσουμε. Αυτή θα είναι η περίμετρος του λαιμού μας. Ενώνουμε με ένα απλό άριχτο. Και γύρω γύρω θα κάνουμε ίσως την πιο απλή φλέξη που υπάρχει. Μόνο που αντί να πάρουμε νήμα από την πίσω πλευρά όπως κάνουμε συνήθως, από την μπροστινή πλευρά συγγνώμη όπως κάνουμε συνήθως, παίρνουμε από την πίσω πλευρά. Οπ, και να το. Πάμε το βελονάκι μας, η κλωστή μας πίσω από το βελονάκι. Περνάμε μέσα με την πρώτη θηλιά και ενώνουμε. Απλά λοιπόν άρρηκτα, με τη διαφορά ότι κάθε φορά που παίρνουμε σε καινούργιο πόντο παίρνουμε νήμα από την πίσω πλευρά. Η βελόνα μας πάει μπροστά με το νήμα μας για να σχηματίζονται τα μικρά χι. Θα το κάνουμε αυτό μέχρι να τελειώσουμε εντελώς την πρώτη σειρά μας. Προχωρήσαμε λίγο. Τα
θα συνεχίσουμε σε όλη την πρώτη σειρά μας. Και φτάσαμε ήδη στο τέλος. Ήρθε η ώρα να τα ενώσουμε λοιπόν. Βλέπετε τον αρχικό μας πόντο. Φτάσαμε εδώ. Μας βοηθάει φυσικά το νήμα της αρχής. Και ήρθε η ώρα να τα ενώσουμε. Και συνεχίζουμε την πλέξη μας με τον ίδιο τρόπο. Για το μικρό κολπάκι αυτό, παίρνουμε νήμα από την πίσω πλευρά. Το νήμα μας μάλλον παίρνει πίσω από τη βελόνα. Και έτσι έχουμε τα βε, κοιτάνε προς τα πάνω και μέσα του σχεδιάκι μας σχηματίζει χιεστή. Με το τόσο χοντρό νήμα παίρνει πολύ γρήγορα και ύψος το μπλεκτό μας και έτσι θα τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Να δείτε και η δεύτερη σειρά μας. Και μετά από λίγες σειρές, βλέπετε, το λεπτό μας πήρε που παίρνει πάρα πολύ γρήγορα ύψος. Είναι πάρα πολύ ζεστό, πάρα πολύ αφράτο. Μας μένουν φυσικά τα κομματάκια της αρχής και του τέλους να κρύψουμε, όπως σε κάθε πλεκτό. Με αυτή την πάρα πολύ μικρή αλλαγή, πολύ μικρό κολπάκι, που το νήμα μας μπαίνει στην πίσω πλευρά της βελόνας μας, κάνει αυτό το πολύ ωραίο σχέδιο με τα χ, το χιαστή. Να κάνουμε τώρα και εδώ, στην κορυφή, να κρύψουμε αυτό το νήμα. Πρώτα να το ενώσουμε σε μια μικρή αλυσιδίτσα, να μην φαίνεται η διαφορά του. Να το λοιπόν, φαίνεται σαν μια ενιαία αλυσίδα. Δεν φαίνεται καθόλου η διαφορά. Και φυσικά το κρύβουμε. Το ασφαλίσουμε κιόλας. Ορίστε. Το ασφαλίσαμε καλά, θα κόψουμε το υπόλοιπο κομματάκι. Το ίδιο θα κάνουμε και στην αρχή και τέλος. Ο λαιμός μας είναι πανέτοιμος. Πώς σας φαίνεται? Πολύ εύκολος, πάρα πολύ ζεστός, πολύ πολύ αφράτος. Ελπίζω να δοκιμάσετε να το κάνετε. Είναι πραγματικά πανεύκολος. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξτε μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και share στο βιντεάκι μας, να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!